Η πληροφορία για καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε οικία στην επαρχία Λευκωσίας έθεσε σε πλήρη κινητοποίηση τις διοκτικές αρχές, οι οποίες έπειτα από επιχείρηση με συμμετοχή μελών του ΟΠΕ, του ΤΑΕ και της ΙΚΑΝ, εντόπισαν σε περιφραγμένο χώρο οικίας 27 φυτά κάνναβης, καθώς επίσης και 5 κυνηγετικά όπλα, τα οποία δεν ήταν εγγεγραμμένα στην κατοχή του 42χρονου ιδιοκτήτη της οικίας. Ο 42χρονος έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Τόσο τα φυτά κάνναβης όσο και ο οπλισμός που εντοπίστηκε παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, ενώ τα κυνηγετικά όπλα θα σταλούν για επιπλέον εξετάσεις για να διαπιστωθούν σε ποιον ανήκουν και πώς βρέθηκαν στην κατοχή του 42χρονου. Την ίδια ώρα που οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται και δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Πήγε να επισκεφθεί κρατούμενο στα κρατητήρια της Λεμεσού και έκρυβε στα ποτήρια του φραπέ κάνναβη βάρους 5,5 γραμμαρίων, με τα μέλη της αστυνομίας να περνούν χειροπέδες σε 30χρονο. Μπορεί να παρακολούθησε στην κατοχή του 30χρονου, εντοπίστηκαν άλλες 12 μικρές συσκευασίες σε καλαμάκια που περιείχαν άσπρη κρυσταλλική ουσία συνολικού βάρους 1,2 γραμμαρίων. Ο 30χρονος αφού ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί εν αναμονή των επιστημονικών εξετάσεων. Παράλληλα, ο κρατούμενος φερόμενος ως παραλήπτης των ουσιών δήλωσε πλήρη άγνοια με τις έρευνες των αρχών να είναι σε εξέλιξη.